Καλησπέρα, συναγωνίστρες και αγωνιστές. Από την πλευρά της κύριε Σαυμαχία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Με αυτή την ευκαιρία και να γνωριστούμε καλύτερα και να συμμετέχουμε στην πολιτική συζήτηση που ανέφερε και στην κεντρική εισήγηση. Και γιατί όχι και σε μελλοντικές κινητοποιήσεις και δράσεις στον αντιφασιστικό χώρο, αλλά και όχι μόνο. Η κίνηση Σαυμαχία είναι μια κίνηση πολιτών στη Σαλαμίνα, που δραστηριοποιείται εδώ και 8 χρόνια περίπου και επιχειρεί να πραγματοποιήσει δράσεις κινηματικές, δράσεις αλληλεγγύης, να οργανώσει ενημερωτικές εκδηλώσεις και να κάνει προτάσεις σχετικά με τα τοπικά και τα κεντρικά θέματα. Η ονομασία Σαυμαχία είναι λίγο αναορθόγραφη, γράφεται με ήττα, είναι από τα αρχικά της φράσης νέα αυτοδιοικητική μαχητική ανατροπή. Στα τοπικά ζητήματα έχουμε επικεντρωθεί κυρίως σε περιβαλλοντικά θέματα, ενδεικτικά το θέμα του Λατομείου, το θέμα των νυχθειοκαλλιεργειών, των αρχαιολογικών χώρων και άλλα. Και σε θέματα που αφορούν την ποιότητα ζωής, και εδώ ενδεικτικά να πούμε κυρίως τις κινητοποιήσεις που είχαμε κάνει για τις θαλάσσιες κοινωνίες. Στο κεντρικό επίπεδο κινηθήκαμε ενάντια στα σκληρά μέτρα λιτότητας των μνημονίων και τις πολιτικές διαχείρισης της κρίσης, καλώντας τον κόσμο σε ανυπακοή και αντίσταση, κεντρώντας είτε τοπικά είτε συνεργασία με τον πανατικό συντονισμό συλλογικοτήτων και κινημάτων. Προφανώς το θέμα της φασιστικής και ρατσιστικής απειλής μας έχει απασχολήσει σημαντικά και ήταν και είναι και θα είναι στις προτεραιότητές μας. Οι λόγοι κυριότεροι είναι δύο. Ο ένας λόγος είναι ότι η οικονομική κρίση έχει αποδειχθεί ιστορικά ότι επιφέρει μια πολιτική πόλωση. Αποτέλεσμα κάποια τμήματα της εργατικής τάξης, τα οποία δεν έχουν αποκτήσει ταξική συνείδηση, δεν έχουν συμμετάσχει σε διεκδικητικούς αγώνες, δεν εμπιστεύονται την αριστερά για οποιοδήποτε λόγο, οδηγούνται εύκολα, είναι ευάλωτα και αποδέχονται τη θέση όλοι οι πολιτικοί και όλες οι πολιτικές είναι ίδια. Χρειαζόμαστε κάποια δυναμική αντιπαράθεση. Αυτό πλασάρουν οι φασιστικές οργανώσεις σαν ένα γνωστό μότο. Το θέμα είναι ότι η αγανάκτηση του κόσμου τον εμποδίζει να αντιληφθεί ότι αυτός ο δυναμισμός που προτείνουν αφορά άναδρες επιθέσεις σε συνδικαλιστές ή πολιτικούς αντιπάλους, αφορά επιθέσεις σε αδύναμες ομάδες μεταναστών, τα πιο αδύναμα κομμάτια ποτέ δεν έχουν χτυπήσει πιο οργανωμένες κοινότητες μεταναστών και ισχυρές. Ποτέ όμως δεν έχουν δείξει μια στάση ενάντια στο μεγάλο κεφάλαιο, ποτέ δεν έχουν κάνει μια σύγκρουση με την αστυνομία. Συνήθως η εμπειρία που έχουμε είναι να συνεργάζονται. Προσφέρουν έτσι υπηρεσίες στο σύστημα, στρέφοντας το λαό που τους ακολουθεί σε κινήσεις εκτόνωσης, εντελώς ανώδυνες για το σύστημα, απάνθρωπες και εγκληματικές πολύ συχνά. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι, όπως αναφέρθηκε και στην κεντρική εισήγηση, εδώ η Σαλαμίνα είναι μια ιδιαιτερότητα, ότι συγκριτικά με άλλες περιοχές του νομού, ένα πολύ μεγάλο τμήμα του λαού είναι ακόμα προσκολλημένο σε πολύ συντηρητικές απόψεις. Και έτσι είναι πολύ ευάλωτο σε ξενοφοβική ρατσιστική προπαγάνδα, στον εύκολο μηδενισμό που σερβίρουν οι φασίστες. Αυτό φάνηκε και από τα εκλογικά ποσοστά που είχε η Χρυσή Αυγή στο νησί, αλλά και από τη χαλαρή, πολύ χαλαρή αντίδραση στην υπόθεση του Ουαλίδ που στιγμάτισε το νησί Πανελλήνια και σε άλλες προκλητικές ενέργειες στο παρελθόν αλλά και πρόσφατα. Σαν κίνηση Σαυμαχία έχουμε κάνει συγκεκριμένες κινήσεις σχετικά. Αρχικά παρεμβαίνουμε κάθε χρόνο από το 2011 περίπου στην παρέλαση της 28 Οκτωβρίου με πανό «Ποτέ πια φασισμός» και συνθήματα. Το 2013
Κάναμε παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβουλίο μαζεύοντας 25 υπογραφές, ζητώντας να εφαρμόσει την απόφαση της ΚΕΔΕ, που είχε πάρθει αμέσως μετά τη δολοφονία Φίσα, η οποία μιλούσε για απομόνωση των φασιστών από τους Δήμους και τη χαρακτηρισμό τους ως ανεπιθύμητους σε κάθε εκδήλωση. Το αίτημα φυσικά δεν έγινε δεκτό. Ήταν κάτι που ήταν αναμενόμενο για μας, γνωρίζοντας τη σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια, συμπαρασταθήκαμε στην υπόθεση ΟΑΛΙΔ με ανακοινώσεις συμμετοχή σε πορείες στη Σαλαμίνα και παρουσία μελών μας στο δικαστήριο. Επίσης, συμμετείχαμε σε πολλές αντιφασιστικές εκδηλώσεις σε Πέραμα και περιοχή Πειραιά. Διοργανώσαμε και διοργανώνουμε ακόμα προβολές με αντιφασιστικό περιεχόμενο. Αυτά είναι σε ό,τι αφορά τις ειδικές δράσεις τις αντιφασιστικές. Πέρα από αυτό, όμως, θεωρούμε ότι όλες οι δράσεις, εφόσον είναι προς την κατεύθυνση της αντίστασης, της κατάδειξης των πραγματικών υπευθύνων για τη σημερινή κατάσταση, την αλληλεγγύη, την υποστήριξη προσφύγων μεταναστών, δείχνουν έναν δρόμο αντιμετωπιδιαμετρικά αντίθετο με το φασιστικό. Ο αντιφασιστικός αγώνας έχει πολλά ακόμα να δώσει. Πρώτα-πρώτα, απαιτούμε να αποδοθεί δικαιοσύνη στη δίκη των δολοφόνων του Φίσα και στις άλλες δίκες των εγκληματιών της Χρυσής Αυγής. Πρέπει να συνεχίσουμε να απαιτούμε τον αποκλεισμό της Χρυσής Αυγής από όλες τις δημόσιες εκδηλώσεις στη Σαλαμίνα αλλά και παντού. Παράλληλα, θα πρέπει να συνεχιστεί η αντεπίθεση, αυτή που πρότεινε και εφαρμόζει η Όρμα, και όχι μόνο, στα νεοναζιστικά τάγματα εφόδου, έτσι ώστε να μην τολμούν να βγουν από τις φωλιές τους και να λάβουν και πάλι δράση. Τέλος, αλλά πολύ σημαντικό, είναι το καθήκον μας για την επικράτηση στο ιδεολογικό επίπεδο. Αυτό διότι οι ξενοφοβικές, ρατσιστικές και φασιστικές θέσεις και πρακτικές περνάνε στο λαό όχι τόσο από τη Χρυσή Αυγή, αλλά επειδή έχει μετατεθεί η ατζέντα των συστημικών, των περισσότερων κομμάτων του συνταγματικού τόξου προς τα εκεί. Και οι θέσεις και οι πρακτικές τους αντανακλούν αυτές τις απόψεις. Περνάνε επίσης από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έτσι ώστε, ακόμα και αν συρρυκνωθεί η Χρυσή Αυγή, η ιδεολογία αυτή θα εξακολουθεί να επηρεάζει μέρος των λαϊκών σωμάτων και να βρίσκει ανοιχτά αυτιά. Δεν θέλουμε να κουράσουμε άλλο. Η απόφαση της Ναυμαχίας είναι να συμμετάσχει στην εκδήλωση του Σαββάτου στο Πέραμα και είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για κάθε πολιτική συζήτηση και κάθε συνεργασία στο κομμάτι αυτό. Ευχαριστούμε και πάλι. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς από την Ναυμαχία.